Δυστυχώς, όπως βλέπετε, ο κόσμος έχει πλέον αγανακτήσει. Δεν αντέχει άλλο αυτή την υποβάθμιση που υφίσταται η Κίσαμος. Και θέλω να τονίσω προς τους υπεύθυνους, αρμοδίους υπεύθυνους, ότι το κάθε καράβι έχει καπετάνιο. Και στην προκειμένη περίπτωση είναι ο Δήμος Κισάμου και το Κέντρο Υγείας Κισάμου. Το Κέντρο Υγείας Κισάμου έχει ειδικούς επιτροπή. Ο κύριος Δήμαρχος δεν αναφέρει και ποια είναι η ειδικούς επιτροπή. Η ειδικούς επιτροπή είναι ο Δήμος. Δύο αιρετοί του Δήμου, Δημοτικοί Σύμβουλοι και ο Διευθυντής του Κέντρου Υγείας. Αυτοί λοιπόν είναι υπεύθυνοι να έχουν αναδείξει το πρόβλημα που υπάρχει. Δεν γίνεται να υπάρχουν 7 οδηγοί στα χαρτιά και οδηγούς να μην έχουμε. Επιπλέον, ο αγώνας που κάναμε κατά το 2015, που ξαναυπήρξε το ίδιο πρόβλημα, γιατί την πρώτη μέρα ανάληψη των καθηκόντων μου είχαμε 2 νεκρούς στην Κίσαμο και είχαμε το ίδιο πρόβλημα, και εδώ πέρα ήταν γεμάτος ο χώρος ο ίδιος πάλι με την διαμαρτυρία των τότε κατοίκων. Πιέσαμε την πολιτεία και κατάφερε να περάσει τροπολογία ώστε να μπορούν οι οδηγοί του Δήμου και οι πυροσβέστες οδηγοί να οδηγούν τα ασθενοφόρα. Αυτό το κάναμε. Οι υπαλλήλοι του Δήμου, 3 τότε που είχαμε μόνιμους όλους και όλους, εκπαιδευτήκανε, οδηγήσανε, σώσανε πολλούς συνανθρώπους μας και έχουν τη διάθεση να συνεχίσουν και ακόμα και τώρα. Αλλά δεν χρειάζεται να είναι πάντα σε εθελοντική βάση. Μπορεί να είναι και σε κανονική βάση. Ο Δήμος διαχειρίζεται τις 3 παραλίες που πολύ σωστά είπε ο κ. Διευθυντής ότι έχει τεράστιο κόσμο, επισκεψιμότητα και έχουμε και τεράστια έσοδα. Άρα δεν είναι πρόβλημα στους 60 εργαζόμενους που προσλαμβάνουμε για καθαριότητες, να είναι και 4-5 οδηγοί, οι οποίοι θα είναι σε μόνιμη βάση στο Κέντρο Υγείας Κισάμου, ώστε να σώζουν τους πολίτες και τους επισκέπτες μας. Δεν είναι ανάγκη να περιμένουμε πάντα την Αθήνα, τις Βρυξέλλες για τα αυτονόητα. Μπορούμε να οργανωθούμε και μόνοι μας. Γιατί υπάρχουν και οι πόροι, υπάρχει και η δυνατότητα η νομοθετική. Διάθεση χρειάζεται και σχέδιο. Δυστυχώς αυτό λείπει και το πληρώνει η κοινωνία μας. Ελπίζω μετά το σημερινό οι υπεύθυνοι να λάβουν τις ευθύνες τους και να οργανώσουν πολύ καλύτερα τη διοίκηση και την διαδικασία επίλυσης των προβλημάτων του Κέντρου Υγείας Κισάμου.